Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Επί της ουσίας». Αρχίζω εγώ την εισαγωγή, γιατί η φιλοξενούμενη μου είναι από την Αθήνα, όπως γνωρίζετε, και βρίσκονται στο Λονδίνο τώρα. Γι' αυτό και ανέλαβα εγώ την εισαγωγή αυτής της εκπομπής, η οποία εκπομπή θα καλωσορίσει εδώ, στο Λονδίνο, τον Όμιλο Εξυπηρετητών, ο οποίος όμιλος βρίσκεται εδώ για μία παρουσίαση που είχε κάνει πρόσφατα. Θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τον Όμιλο και μετά θα πούμε σε ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να καλωσορίσω όμως τους δύο φιλοξενούμενους μου. Είναι η κυρία Παρασκευή Κωστοπέτρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο Λονδίνο καταρχήν. Ευχαριστούμε πολύ. Και την Μαριάννα Σμηνιώτου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλωσορίσατε κι εσείς εδώ στο Λονδίνο. Φυσικά η ομάδα είναι μεγαλύτερη. Είναι, όμως ναι. Οι άλλοι ασχολούνται με κάτι άλλο σήμερα. Ναι, ναι. Έτσι είστε μια μεγάλη ομάδα. Είμαστε, η οποία ήρθε εδώ στο Λονδίνο για να παρουσιάσετε, να κάνετε μια παρουσίαση ναι. Η οποία έγινε και με μεγάλη είναι επιτυχία. Την Παρασκευή, ναι. Ωραία. Θέλω να αρχίσουμε από την ίδρυση του Ομίλου. Ναι. Να μας πείτε λίγα λόγια. Πότε ιδρύθηκε, ποιοι ήταν οι σκοποί, καταρχήν. Ο Όμιλος Εξυπηρετητών ιδρύθηκε το 1980. Είναι επομένως 37 χρόνια αυτή τη στιγμή που λειτουργεί. Ο Όμιλος Εξυπηρετητών είναι μία σχολή σκέψης και πράξης. Και αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε μέσα από τη θεώρηση ότι ο άνθρωπος έχει άπειρες δυνατότητες μέσα του, έχει ένα μεγαλείο, έχει γνώση, έχει σοφία, έχει αγάπη, την οποία μπορεί να εκφράσει. Και πιστεύουμε ότι αυτό το άπειρο μεγαλείο εκφράζεται μέσα από όλους τους τομείς της δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο Όμιλος Εξυπηρετητών κάνει διάφορες ομάδες, μελέτησε αυτού, έχει κάνει πολλές παρουσιάσεις λογοτεχνικές, κάνει παρουσιάσεις με θέματα επιστημονικά, που έχουν σχέση με το αρχαιοελληνικό θέατρο, με άπειρα θέματα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου, αυτό το μεγαλείο, το οποίο μπορεί να παραμένει κρυμμένο μερικές φορές, εντούτοις, μέσα από τις διάφορες εκφράσεις και τους τομείς της δράσης του ανθρώπου, βρίσκει τον τρόπο να εκφράζεται και να βγαίνει προς τα έξω. Και θέλουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο να βλέπουμε λοιπόν αυτήν την ουσία του ανθρώπου μέσα από όλους τους τομείς της έκφρασής του και του πνεύματός του ουσιαστικά. Mm-hmm. Μία από τις μεγαλύτερες εκφράσεις, ας πούμε, του ανθρώπου είναι οι τέχνες. Και πιστεύουμε ότι, όχι μόνο εμείς, αλλά η πρώτη καλή τέχνη είναι η ποίηση. Ο ιδρυτής του Ομίλου, ο κύριος Δημήτρης Κακαλίδης, έχει γράψει ποίηση, αλλά έχει επίσης αναλύσει την ποίηση σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών και ποίηματα και διηγήματα, με μία μέθοδο ανάλυσης η οποία δεν έχει να κάνει με τα καλολογικά στοιχεία ή κάποιο είδους κριτική στο έργο, δεν είναι αυτό που τον ενδιαφέρει, αλλά θέλει να αναδύσει αυτήν ακριβώς την κρυμμένη σοφία που υπάρχει μέσα στο έργο του κάθε δημιουργού. Αυτή η μέθοδος ανάλυσης είναι που έχει γραφτεί στα δύο βιβλία του «Η Σοφία του Ποίηματος» και «Η Σοφία του Διηγήματος». Και μάλιστα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μεταφράσει το μισό κομμάτι, το πρώτο μισό κομμάτι της Σοφίας του Ποίηματος στα αγγλικά. Και αυτή είναι μια μέθοδος η οποία παρουσιάστηκε σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό συνέδριο που διοργανώνει ο φορέας Ατίνερ κάθε χρόνο στην Αθήνα. Και μάλιστα διοργανώνεται από πανεπιστημιακούς και ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο.
Παρουσιάστηκε εκεί και είχε μια μεγάλη και θερμή αποδοχή από διάφορους καθηγητές που είχαν έρθει και το παρακολουθήσανε, από πραγματικά από όλο τον κόσμο, και οι οποίοι δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν εκφράσει την θέληση να, αυτή τη μέθοδο ανάλυσης να την δούνε και να την διδάξουν στους φοιτητές τους κτλ. Αυτό έγινε πρόσφατα στην Αθήνα? Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Στην Αθήνα, και ναι. Εκεί παρουσιάστηκε, ας πούμε, η μέθοδος αυτή, ναι, του, ναι, κυρίου Κακαλίδη, έτσι. Ναι, μάλιστα οι λογοτέχνες από μόνοι τους την ονομάσανε μέθοδο Κακαλίδη, mm-hmm, με την έννοια ότι δεν είναι κάτι, είναι κάτι πρωτοποριακό, είναι, mm-hmm, ότι είναι μια πρωτιά, ας πούμε, για τα ελληνικά γράμματα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος τρόπος ανάλυσης, αλλά εμβαθύνει στο έργο του κάθε δημιουργού, ποιητή, συγγραφέα, εμβαθύνει και αναδύει αυτό το οποίο θέλει πραγματικά, αυτό που λέμε θέλει να πει ο ποιητής. Mm-hmm. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, mm-hmm, να πάμε να δούμε την εισαγωγή εκείνης της, mm-hmm, παρουσίασης, ναι, έτσι, για να πάρουμε μια ιδέα, ναι, τι, ναι, ακριβώς, πώς, με ποιο τρόπο παρουσιάστηκε αυτό το, mm-hmm, θέμα εκεί. Ναι, ναι. Και θα γυρίσουμε πίσω αμέσως. Πάμε να δούμε αυτό το πολύ σύντομο βίντεο. Service. This is a sacrifice of the ego that takes place
either consciously or unconsciously. Mystics possess the power of creative hands, as the poet emphasized. A person's heart, smooth, healed, love, rescue him from himself as he is suspected in the arms of so many dangers, that is the necessity. Πήραμε λοιπόν ένα δείγμα της εισαγωγής. Ναι, φυσικά ναι, ναι, ναι. Δεν είναι δυνατόν να δείξω πιο πολλά πράγματα. Ήταν μια μεγάλη παρουσίαση. Μια μεγάλη παρουσίαση. Λοιπόν, μετά από αυτό φυσικά ασχοληθήκατε με την συγγραφή, την έκδοση αυτών των θεμάτων, των αναλύσεων που είχε κάνει ο κύριος Κακαλίδης, τα οποία μπήκαν σε δύο διαφορετικά βιβλία. Μια στα αγγλικά και μία στα ελληνικά, έτσι. Ναι. Και δεν ολοκληρώθηκε ακόμα η αγγλική έκδοση. Η αγγλική έκδοση, όχι, έκδοση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Προς το παρόν είναι από η Σοφία του ποίηματος περιλαμβάνει 100 ποίηματα. Και η αγγλική του έκδοση προς το παρόν περιλαμβάνει τα 52 από αυτά. Μάλιστα. Γιατί ακόμα τα υπόλοιπα είναι υπό επιμέλεια. Ο σκοπός είναι όμως να εκδοθούν και στα αγγλικά όλα αυτά. Συγγνώμη, και τα 100. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι για να πάρουμε ένα δείγμα της ανάλυσης, του τρόπου αναλύσεως των ποιημάτων, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Παρασκευή Κωστοπέτρου, αν έχετε την καλοσύνη, να μας διαβάσετε ένα ποίημα και την ανάλυσή του, και να το συζητήσουμε λίγο, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το θέμα, έτσι, για να πάρουμε μια ιδέα, έτσι, και εμείς και καλοί φίλοι τηλεθεατές να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλούμε. Πρόκειται για ένα απόσπασμα από ένα ποιητικό έργο του Νίκου Καρούζου, το οποίο αναφέρεται στην Ορθοδοξία. Μάλιστα. Και υπάρχει και μια ανάλυση, η οποία είναι σχετικά μικρή και νομίζω κατάλληλη για την εκπομπή. Ωραία, λοιπόν. Πάμε. Διαβάζω το ποίημα και την ανάλυση. Και μετά την ανάλυση, ναι. Η Ορθοδοξία. Γλυκό που είναι το σκοτάδι στις εικόνες των προγόνων. Άμωμα χέρια μεταλλυπτικά. Ρούχα που τάδραξεν οι γαλήνοι και δεν γνωρίζουν άνεμο. Βαθιά το ελέησον απ' τους άειλους βράχους. Τα μάτια σαν καρπί ευωδάτη. Κι ο ψάλτης ολόσωμος ανεβαίνει στο πλατάνι της φωνής. Καημένε κόσμε, θυμίαμα η γαλάζια οσμή και ο καπνός ασημένιος. Κερί να στάζει ολοένας τα παιδόπουλα. Καημένε κόσμε. Σα βγαίνουν, ο χαρά πρώτη, με το Ευαγγέλιο και με τις λαμπάδες, κι ύστερα η μεγάλη χαρά να συντροφεύουν τα Άγια. Ο Παπαγιάννης, τυλιγμένος τάσπρο του φελώνη, καλός πατέρας και καλός παππούς, με το σιρόκο στη γενιάδα, χρόνια, αιώνες χρόνια, και νιάτα πόχι ομορφιά. Πάμε τώρα αυτό να το κάνουμε την ανάλυση του. Ναι, πριν προχωρήσει, ο αναγνώστης αυτού του αποσπάσματος του ποίηματος, εγώ τώρα το άκουσα από εσάς, αμέσως αντιλαμβάνεται είναι μια αναπαράσταση της λειτουργίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρα εγώ σαν δέχτης. Ναι. Λοιπόν, επομένως πάμε τώρα να δούμε την ανάλυση πώς την αλλοεί Ο Κακαλίδης, ο Δημήτρης, ναι, με τον τρόπο αυτό. Ναι. Και μετά θα πούμε ίσως ναι, και αν θα εστιαστούμε ναι, ναι. σε κάποια πιο συγκεκριμένα. Ωραία. Στο παγκόσμιο στερέωμα των θρησκειών, η Ορθοδοξία, ήλιος λαμπρός ανάμεσα στους ήλιους, φωτίζει την ατραπό, την οποία βάδιζαν και συνεχίζουν να βαδίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτοί υποβαστάζουν τον κόσμο, στους κοσμικούς κύκλους της άγνοιας, στους οποίους η ανθρωπότητα μαθητεύει, προσμένοντας το έλεος, τη χάρη του Θεού, για τη συγχώρεση των ανομιμάτων, που οι αμετανόητοι αιώνες επισώρευσαν με σκοπό
την κυριαρχία του εγώ, ανθρώπων και εθνών, που δεν κατόρθωσαν να συλλάβουν το νόημα της διδασκαλίας του Χριστού. Διδασκαλία η οποία μιλά για τη δύναμη της αγάπης και οδηγεί τον άνθρωπο από τα βάραθρα του σκότους στα όρη του πνευματικού φωτός. Ορθοδοξία των μυρίων σου Αγίων ονομάτων στου μεγακοσμικού φωτός το λόγο, οι ηκεσίες της λειτουργίας σου, λατρευτική δοξολογία προς τον πολυεύσπλαχνο Θεό. Κύριε, της θελήσεώς σου ο νόμος, ο στέφανος εξακανθών επί της κεφαλής του ανθρώπου τίθεται. Ελέησον τους άειλους βράχους σου, τα αιώνια προγονικά βουνά της πίστης. Χέρια μεταληπτικά ορθώνονται προς σε και την ευλογία της χάρης σου λαμβάνουν. Μεταλαμβάνουν τα άγια στόματα το φως. Κύριε, γλυκό το σκοτάδι στις εικόνες σου. Εφραίνει της καρδιάς τη δίψα ο ίνος και μεγαλυνόμενη η ψυχή στο άχραντό σου σώμα αυξάνει την άβρα της ηλίου αιωθινό διάδημα της ευσπλαχνίας σου ανεκτίμητος πνευματικός θησαυρός. Άδραξεν η γαλήνη το πανιέρο σχήμα και δεν γνωρίζει τον άνεμο της γης ο μυστικός ανασασμός. Ευωδιάζουν οι καρποί της σοφίας σου, λάμπουν και οι οφθαλμοί της ψυχής. Παντεπόπτη, ολόσωμο πλατάνει προσέω ψαλμός, ανάταση της γήινης φωνής και υπό το όμα σου ο κόσμος σώζεται. Στον ουρανόν την όσφρηση θυμίαμα το άλα της γης και ο αγαθός καπνός προς τους θεϊκούς ουρόθωνες ανεβαίνει. Και όμενες λαμπάδες τα σώματα στάζουν της χαράς τον κυρό και ο κόσμος σου στο Ευαγγέλιο της αλήθειας σου τελειούται. Αρχιερέα σου ο κάθε ταπεινός παπάς με τη συνοδεία των αγγέλων, την άσπρη ώρα ενδεδειμένος, την κατοικώνα και ομοίωση Εσού, του υπερτάτου Πατρός, αιώνια ομορφιά, πανάρχια νεότητά σου ευαγγελίζεται. Ω πόση χαρά κρύβει της γενιάδας σου, γενιάδας του ηλευκότης. Σε αυτήν μειούνται οι πιστοί και στις εναλλαγές των ανέμων ενδυναμώνεται το πνεύμα τους από την αδιατάρακτη γαλήνη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι δια του βίου τους απέδειξαν του λόγου σου το αληθές. Ορθοδοξία αποκαλεί του κόσμου τη σοφία ο ποιητής. Είναι των χριστιανών η άνοδος, στον άθεον, στον ηλιστόν, την πτώση. Αναγεννάται η φύση, αγάλλονται οι ουρανοί και της αιωνιότητας τα πνεύματα τον ύψιστο δοξάζουν. Γλυκό που είναι το σκοτάδι στις εικόνες των προγόνων μας, άμαμα χέρια μεταληπτικά. Σε αυτούς τους στίχους το σκοτάδι αποκτά υπόσταση. Εξομοιώνεται με το φως, εξομολογούμενο των αμαρτημάτων του τον πόθο στο Θεό, δια του Πνεύματος των Αγίων. Πνεύματα τα δαιμονικά μετανοούν των αχράντων μυστηρίων, την ουσία μεταλαμβάνουν και εξαγνίζονται. Ρούχα που τ' άδραξαν οι γαλήνοι και δεν γνωρίζουν άνεμο, βαθιά το ελέησον από τους άειλους βράχους, τα μάτια σαν καρποί ευωδάτη. Μακάριοι οι πιστεύσαντες ότι το σχήμα της γαλήνης επέλεξαν και ως άειλοι βράχοι δεν βάλλονται από τους ανέμους των κοσμικών ταραχών. Βαθιά ή των σοφών ηκεσία. Κύριε, ελέησόν μας, τον δυνάμεον ο Θεός. Ευωδιάζουν οι καρποί την ιδίτητα των ματιών. Στους πνευματικούς καρπούς αναφέρεται ο ποιητής. Αυτούς του δέντρου της αιώνιας ζωής, το οποίο καλλιεργεί ο ασκητής στο μοναστήρι της Ορθοδοξίας, στο περιβόλι της Παναγιάς, στην εκκλησία του Παντός, η οποία με τους άειλους βράχους των Αγίων της Σωμάτων είναι κτισμένη.
Και ο ψάλτης, ολόσωμος, ανεβαίνει στο πλατάνι της φωνής, καημένε κόσμε. Από εκεί, από τη ζωδόχο πηγή, που συμβολίζεται με το πλατάνι, κελαριστό ανεβαίνει το είδωρ της ζωής, η μνολογία του εξέχοντος ψάλτου, να ξεδιψάει ο κόσμος τον πυρετό της ψυχής του, η οποία αναζητά τη θέωση, τη λύτρωση, από της αδυναμίας της τον κολασμό. Θυμίαμα η γαλάζια οσμή και ο καπνός ασημένιος κερί να στάζει ολοένα στα παιδόπουλα καημένε κόσμε. Στη λειτουργία, μυσταγωγία ιερή, θυμίαμα γίνεται το πάθος της καιόμενης γης με τη συνακολουθία των αστέρων. Αγαθού απαυγάζοντος, ο σασημένιος καπνός, τη γαλάζια ευωδία του οσμίζεται ο χρόνος, το παραδείσιο άρωμα, μύρο το κοσμικό. Στάζουν τα καιώματα σώματα των αφιερωμένων που συμβολίζονται με το κερί και με την ευλογία του Θεού χρήζουν τους μαθητευόμενους στην υπερτέρα γνώση να σε λυτρώσουν από τα βάσανα καημένε κόσμε. Σα βγαίνουν, ο χαρά πρώτη, με το Ευαγγέλιο και με τις λαμπάδες, κι ύστερα η μεγάλη χαρά να συντροφεύουν τα Άγια. Ω χαρά η πρώτη, ο ενίδασε την γην κρεμάσας. Στερνή μεγάλη χαρά η Ανάστασή του, με τις λαμπάδες που συμβολίζουν τους ήλιους, τους σύμπαντος, συντροφεύει τα Άγια του κόσμου μονοπάτια. Εκεί σ' αυτά κι ένας παπάς, τυλιγμένος στο άσπρο φελόνι, καλός πατέρας, λέει ο ποιητής, και καλός παππούς, με το σιρόκο, τον νοτιοανατολικό άνεμο στη γενιάδα, μυσταγωγός, που τα χρόνια, τους αιώνες και τα νιάτα έχει συντροφιά. Για να καταδείχνεται η δύναμη της Αγίας Τριάδας, που η πύρινή της έκφραση εξαϊλώνει τον κόσμο και τον περνά στην άκτιστη φύση του, την πανεώνια, αόρατη, μοναδική, πνευματική ομορφιά. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Η ελπίδα του ανθρώπου για τη σωτηρία του κόσμου στο μεγαλείο του Θεού. Θριάμβευσε δια της ελληνικής φυλής που από τους αρχαίους καιρούς θέληση θεϊκή την έταξε να μάχεται, να εκφράζει τη σοφία της πίστης, εναλλασσόμενη με τα ρεύματα των άλλων φυλών, διατηρώντας την ουσία της γνώσης, αμετάθετη δύναμη στις συγκυρίες των ανυπέρβλητων δυσκολιών. Πανεώνιο το ελληνικό πνεύμα πορεύτηκε στην Άβυσσο και ανέδυσε το άνθος του χρόνου ως ρόδον, σύμβολο της τελειότητας του ανθρώπου, απαυγάζουν το χριστικό φως. Μάλιστα. Αυτή είναι. Σε αυτή την περίπτωση, τι μπορώ να προσθέσω εγώ είναι ότι στη συνέχεια η ανάλυση παίρνει ο κύριος Κακαλίδης τις σημαντικές αναφορές του ποιητή και τις αναλύει, αλλά προσθέτει και τη δική του γνώση όσον αφορά το θέμα. Δηλαδή αυξάνονται οι πληροφορίες που δίνει, δεν είναι απλά ανάλυση, είναι επιπρόσθετες πληροφορίες που δίνει στον αγνώστη για να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Δηλαδή προσθέτει και τα δικά του της γιας του γνώσης για να δώσει στον αναγνώστη περισσότερα για να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γνώση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ούτως ή άλλως. Δηλαδή και οι ποιητές μέσα στο ποίημά τους αυτή τη γνώση έχουν σταλάξει μέσα στους στίχους. Ναι. Απλά τις περισσότερες φορές είναι, αν θέλετε, συμπυκνωμένο μέσα σε λίγους στίχους ή κάποιες λέξεις ή κάποια νοήματα που έχουν τα ποίηματα. Και μετά αυτό που κάνει ο Δημήτρης Κακαλίδης είναι ουσιαστικά να απλώνει αυτούς τους στίχους, να απλώνει τις λέξεις και να απλώνει αυτά τα νοήματα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να βγαίνει, ας το πούμε έτσι, θα λέγαμε, το μύρο αυτής της γνώσης. Ναι, αυτό εννοούσα και εγώ. Για ειλικρινής, έτσι γίνεται. Όμως πιστεύετε ότι
αν κάποιος άλλος αναλυτής mm-hmm. έπαιρνε το ίδιο ποίημα, mm-hmm. θα αναφερόταν στα ίδια όσα έχει αναφερθεί ο κύριος Καλίδης ή θα έλεγε κάποια άλλα πράγματα. Πιθανόν να έλεγε κάτι άλλο. Okay. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή πιστεύω και εγώ ότι ναι, θα έλεγε κάτι άλλο, τι θα θέλετε να προσθέσετε εσείς, αυτά που θέλατε να προσθέσετε, για να μας δώσετε περισσότερο, να αναλύσουμε περισσότερο αυτό το ποίημα. Ναι. Ναι. Εγώ ήθελα να πω το εξής, γιατί η ανάλυση μετά είναι σαν να ξαναγράφεται το ποίημα και να γίνεται ένα κείμενο και να μπαίνουμε, να κάνουμε κάποιες τομές βαθιά μέσα στις λέξεις και τις έννοιες και να το απλώνουμε. Μάλιστα. Επειδή όμως αυτό είναι ένα άλλο κείμενο και καμιά φορά είναι πάρα πολλές οι έννοιες, είναι λίγο πυκνό. Για να το κάνω λίγο πιο απλό σε κάποια σημεία του, έχω σκεφτεί το εξής. Παράδειγμα, εδώ υπάρχει η εικόνα της λαμπάδας και το κερί, όπως το λέει ο ποιητής, σε κάποιο σημείο, να στάζει, λέει τα κεριά, το κερί να στάζει ολοένα στα παιδόπουλα. Και έχουμε την εικόνα. Ναι, μας δίνει την ευκαιρία να πιστέψουμε ότι ναι. η συμμετοχή γενικά όλων και των μικρών και των μεγάλων είναι αισθητή στην περίπτωση της θρησκείας. Ναι. Καταλάβατε, ναι. αυτό εννοώ, αυτό καταλαβαίνω εγώ δηλαδή, σαν ναι. ένας αναγνώστης, μας δίνει περισσότερα να καταλάβουμε την συμμετοχή των χριστιανών, ας πούμε, ναι. των Ορθοδόξων χριστιανών. Στην λειτουργία. Ναι. λειτουργία και στην εισταγωγή, ναι. αυτή ναι, την ιερή, ναι, 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 ναι. όπως τελείται. Ναι. Αναφέρει εκτός από αυτό και δύο άλλες έννοιες. Mm-hmm. Λέει ότι τα κεριά είναι αυτά τα φώτα που έχουν ανάψει, αυτοί που έχουν προηγηθεί σαν άειλοι βράχοι, mm-hmm. που δεν είναι άλλοι από τους Άγιους Πατέρες. Μάλιστα. Γιατί αυτοί στήριξαν και δόμησαν την Ορθοδοξία και είναι το παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν έχουν ανάψει αυτή τη φλόγα, είναι λαμπάδες, ναι. που ο κόσμος καθώς πορεύεται, ας πούμε, μέσα σε ένα σκοτάδι άγνοιας και καθώς βρίσκεται μέσα σε ένα εγώ που το αναφέρει η ανάλυση, λειτουργεί κυρίως μέσα από το εγώ του και δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί και το αναφέρει τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο όσο και σε επίπεδο εθνών. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες και κρατάνε αυτές τις λαμπάδες και είναι φώτα που δείχνουν ένα δρόμο στην πορεία των ανθρώπων. Και σε ένα άλλο σημείο αναφέρει πάλι τις λαμπάδες ότι είναι τα φώτα που είναι τα ίδια τα αστέρια μέσα στο σύμπαν, που αν πάμε εκεί πλέον μακροκοσμικά, θα δούμε ότι και αυτά φωτίζουν τον άνθρωπο σε μια πορεία η οποία είναι τόσο στην εξωτερική του ζωή, όσο και στην εσωτερική του, στην ενδοσκόπησή του, ως προς το πώς θα είναι καλά. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Φυσικά είναι, όπως έχουμε πει και σε κάποια της συνομιλία μας που είχαμε, η λογοτεχνία και η ποίηση, η ποιότητα είναι για τους λίγους, δεν είναι για τους πολλούς. Επομένως, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε να δώσουμε φώτα στους τηλεθεατές μας και σε όλους τους παρευρισκόμενους στις εκδηλώσεις που οργανώνετε και εσείς και εμείς, να τους φωτίσουμε να καταλάβουν τη σημασία των ποιημάτων, των διηγημάτων, της λογοτεχνίας, ώστε να αρχίσουν να ενδιαφέρονται πιο πολύ, γιατί τα μηνύματα που κρύβουν μέσα όλα αυτά είναι τα συγγράμματα μεγάλα. Είναι μεγάλα, ναι. τεράστια. Ναι. Είναι πανανθρώπινα. Ναι, πανανθρώπινα. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος να μην έχει εντρυφήσει στην ποίηση, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι έννοιες, αυτά τα πανανθρώπινα μηνύματα, νομίζω ότι βρίσκει κανείς τον εαυτό του. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε εδώ, τις λογοτεχνικές, την παρουσία μας εδώ στο Λονδίνο, έχει σκοπό να δώσει αυτό ακριβώς μέσα από τη λογοτεχνία, ότι υπάρχει, αν θέλετε, η σοφία για τον άνθρωπο, την οποία μπορεί να τη βρει μέσα από τη λογοτεχνία, αλλά όχι μόνο. Σε αυτό εστιαζόμαστε, αλλά υπάρχει παντού αυτή
η γνώση και η σοφία, την οποία μπορεί να την βρει και να την ακολουθήσει με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να την πραγματώσει, δηλαδή ναι. να γίνει πράξη, να μην μείνει σε ένα επίπεδο θεωρίας. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσει και τον εαυτό του και την σχέση του με τους ανθρώπους γύρω του, σε οικογενειακό αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, και γενικά η καθημερινότητά του, μέσα στην καθημερινότητά του να είναι καλά. Μάλιστα. Στην πράξη. Η ποίηση, καταρχήν ο ποιητής, και μετά αυτός που διαβάζει ποιήση. Ο ποιητής είναι ένας σωστός άνθρωπος. Δεν μπορώ να βρω ένα ποιητή που να μην ήταν σωστός άνθρωπος. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Και επομένως και οι αναγνώστες mm-hmm. των ποιημάτων και των διηγημάτων, ειδικότερα των ποιημάτων, που καταλαβαίνουν τα μηνύματα, προσαρμόζονται και αρχίζουν να γίνονται και αυτοί, όπως είπατε και εσείς, να βρουν τους εαυτούς τους mm-hmm. και να τραβήξουν, δηλαδή να καταλάβουν και τον συνάνθρωπό τους και να δώσουν τόπο στην οργή, ας πούμε, και να αλλάξουν τα συναισθήματά τους. Διαβάζοντας ποιήση, ο άνθρωπος πάντοτε μπορεί να αλλάξει. Θέλω, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εκδίδετε και ποιητικές εργασίες άλλων ποιητών. Ναι. Και εκτός τούτου, θα εκδώσετε και από τα μέλη σας, mm-hmm. τα οποία ασχολήθηκαν mm-hmm. και προσπαθούν να γράψουν ποιήση, θα εκδώσετε ένα βιβλίο με συμμετοχές των μελών. Πέστε μας, δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες και τα δύο. Ναι. Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι η ποιήση, αλλά και το γράψιμο γενικότερα, η λογοτεχνική γραφή, είναι κάτι το οποίο δίνει... πώς να το πω, είναι μια μεγάλη έκφραση του ανθρώπου, γι' αυτό ακριβώς και ο Όμιλος Εξυπηρετητών έχει το λογοτεχνικό εργαστήρι. Σε αυτό μαθαίνουν τα μέλη, μαθαίνουν να γράφουν είτε ποίημα, είτε διήγημα, οτιδήποτε, παραμύθια για παιδιά. Και από την εμπειρία των μελών που έχουν συμμετάσχει σε αυτό το λογοτεχνικό εργαστήρι, μπορούμε να έχουν εκφράσει, δηλαδή, το γεγονός ότι «μα εγώ δεν ήξερα να γράφω». Ναι. Και όμως μέσα από... είναι κάτι που διδάσκεται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δοθεί σαν γνώση. Και μάλιστα, όπως είπατε κι εσείς, σκοπεύουμε να εκδώσουμε ένα βιβλίο το οποίο θα είναι, αν θέλετε, μία συλλογή των όσων γράφτηκαν, κάποιων που γράφτηκαν μέσα σε αυτό το λογοτεχνικό εργαστήρι. Πάντα ένας από τους στόχους του ομίλου είναι να προάγει τον πολιτισμό. Πιστεύουμε ότι οι ποιητές και οι λογοτέχνες έχουν τον ίδιο σκοπό και γι' αυτό θέλουμε και το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρουσιάζουμε το έργο τους, δηλαδή μέσα στο έτος θα κάνουμε 3-4 παρουσιάσεις σύγχρονων λογοτεχνών, mm-hmm. το έργο τους, την πορεία τους μέσα στα ελληνικά γράμματα, πάντα προσπαθώντας να αναδύσουμε αυτή τη λογοτεχνία, αυτόν τον πολιτισμό που υπάρχει, τον ελληνικό. Μάλιστα. Και μέσα πάλι σε αυτό το πλαίσιο εκδίδουμε και ποίηματα, βιβλία άλλων συγγραφέων που πιστεύουμε ότι έχουν και πάλι τον ίδιο στόχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, και το δικό σας το βιβλίο μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκδόθηκε, γιατί πιστεύουμε ότι είστε ένας δημοσιογράφος και ένας λογοτέχνης, ο οποίος θέλει να προάγει τον πολιτισμό και δει τον ελληνικό πολιτισμό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκδίδουμε και βιβλία άλλων συγγραφέων και μελών του ομίλου φυσικά, αλλά και άλλων συγγραφέων. Να η ευκαιρία λοιπόν τώρα, αφού αναφερθήκατε στο βιβλίο. Είμαι πολύ ευτυχής που σας γνώρισα καταρχήν και είμαι έτσι ενθουσιασμένος για τα όσα κάνετε και μου προτάθηκε από εσάς να εκδοθούν τα ποίηματά μου και είναι έτοιμο το βιβλίο. Είναι έτοιμο. Το οποίο μου το φέρατε και σας υπερευχαριστώ. Και ιδιαίτερα εσάς που κάνατε όλη την προεργασία και τις διορθώσεις και το ήτανε μια ομαδική σχεδιασμό. Τα γραφιστικά, και όλοι, γενικά. Ήτανε μια ομαδική λειτουργία. Ναι. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και στον κόσμο το βιβλίο πολύ σύντομα. Βεβαίως. Πολλές ευχαριστίες. Είμαι ενθουσιασμένος και σας υπερευχαριστώ. Τώρα,
ποιος μπορεί, είναι ελεύθερη, ας πούμε, η, τέλος πάντων, η πρόσβαση στον όμιλο, πρέπει να είναι τα μέλη, πώς μπορούν κάποιοι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν μέλη, βεβαίως, πώς μπορούν να αποταθούν είναι... και πώς... Ναι. Οποιοσδήποτε θέλει, για ναι. οποιο, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να γίνει μέλος στον Όμιλο Εξυπηρετητών. Βέβαια, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε έδρα στην Αθήνα. Εδώ στο Λονδίνο λειτουργεί μια ομάδα του Ομίλου σε τακτική βάση, κάνει μια φορά την εβδομάδα συναντήσεις, αλλά έχουν επαφές τα μέλη μεταξύ τους mm-hmm. ούτως ή άλλως και είναι σε αυτή, εδραιώνεται δηλαδή και εδώ στο Λονδίνο μια ομάδα του Ομίλου. Οπότε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί βεβαίως και να γραφτεί μέλος και να έρθει σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε, οτιδήποτε χρειάζεται και οποιαδήποτε απορία έχει. Από την γραμματεία του Ομίλου στην Αθήνα μπορούν να δοθούν πληροφορίες για την ομάδα του Λονδίνου. Θέλετε να μας δώσετε λεπτομέρειες. Υπάρχει website, υπάρχει... Βεβαίως. Να υπάρχει... το δώσουμε λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Ναι. Υπάρχει website, υπάρχει και τηλέφωνο. Mm-hmm. Ναι. Υπάρχουν δύο website, το ένα είναι των εκδόσεων. Mm-hmm. Ίσως είναι, Μαριάννα, θα ναι. το πεις καλύτερα εσύ. είναι megasirios.com, είναι των εκδόσεων, των βιβλίων. Και όμιλος Παύλα Εξυπηρετητών, όπως το ακούτε με τα πιο απλά γράμματα, .gr ή .org, είναι το site του ομίλου που μπορούμε να... Υπάρχουν άπειρες πληροφορίες μέσα για το έργο μας, για τη δράση μας, για το πώς μπορεί να γίνει κανείς μέλος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι εκεί. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, τι έχετε στο πρόγραμμά σας, υπάρχει μια άλλη προγραμματιζόμενη εκδήλωση εδώ στο Λονδίνο ή έχετε κάτι στην Αθήνα, ποιο είναι το. Σίγουρα. Ναι. Έχουμε δύο εκδηλώσεις στην Αθήνα. Η μία είναι τον Νοέμβριο που θα παρουσιάσουμε μαζί με την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών το Γιάννη Κουτσοχέρα. Mm-hmm. Ήταν ένας λογοτέχνης πολύ μεγάλος και βουλευτής, έχει φύγει τώρα. Και επίσης έναν άλλο λογοτέχνη, συγγραφέα, σύγχρονο, ο οποίος θα είναι παρόν βέβαια mm-hmm. και θα παρουσιάσουμε τα βιβλία του, τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο. Και στο Λονδίνο βέβαια θα έχουμε ένα επόμενο ταξίδι, το οποίο επίσης θα γίνει τον Νοέμβριο. Ναι. Και αυτό έχει κάποια διάλεξη μεταξύ των άλλων που έχετε. Εδώ τώρα τον Νοέμβριο δεν θα γίνει κάποια παρουσίαση, αλλά ούτως ή άλλως θα γίνει μια επόμενη παρουσίαση του τρίτου μέρους της τριλογίας, της ποιητικής τριλογίας του Δημήτρη Κακαλίδη. Μάλιστα. Έχουμε παρουσιάσει... τα δύο πρώτα, uh-huh. την Παρασκευή που πέρασε ήταν το δεύτερο μέρος. Οπότε μέσα στα επόμενα σχέδια είναι η παρουσίαση του τρίτου μέρους, που, του βιβλίου «Λόγος ο Τρίτος». Uh-huh. Και θα πιστεύουμε σύντομα θα την διοργανώσουμε και αυτή. Επομένως η επίσκεψή σας η επόμενη είναι το Νοέμβριο, έτσι. Είναι το Νοέμβριο, προς Λονδίνο, ναι. Ας ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι. Βεβαίως. Λοιπόν, επί της ουσίας είναι η εκπομπή ναι. και... Νομίζω ότι τα είπαμε επί της ουσίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι και να σας ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Όλα τα σχέδιά σας να πραγματοποιούνται έτσι με επιτυχία πάντοτε. Και επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου για την έκδοση του βιβλίου. Να είστε καλά. Για όλα τούτα που αγαπώ. Για όλα τούτα ναι. που αγαπάτε. Και σας εύχομαι πάντοτε έτσι... δημιουργική, δυνατή και με επιτυχίες και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εσάς καλοί φίλοι τηλεθεατές, σας υπερευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Επί της ουσίας, λοιπόν, μια εκπομπή του Ομίλου Εξυπηρετητών. Και τι άλλο να πούμε, καληνύχτα σας και μπείτε στο website, δύο websites, τα οποία θα δείξουμε και στο... την οθόνη για να δείτε και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και εγγραφείτε και στις μέλη. Προς το παρόν, καληνύχτα σας. Καληνύχτα.